Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που ήρθατε, ευχαριστούμε που παραμείνετε κιόλας μέχρι αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσω και εγώ για τα καλά λόγια. Να πω 2-3 πράγματα στον χρόνο που έχω για το βιβλίο το περί συμπεριφορισμού. Η ιστορία του συγκεκριμένου έργου ξεκινάει τη δεκαετία του 70, συγκεκριμένα το 1974, λίγο μετά την κυκλοφορία του «Πέραν από την ελευθερία και την αξιοπρέπεια», το οποίο θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. Και 6 δεκαετίες μετά από την κυκλοφορία του άρθρου του Watson, «Psychology as the Behaviorist Views It», που έχει θεωρηθεί και το μανιφέστο, κατά κάποιο τρόπο, του συμπεριφορισμού. Σε αυτό το βιβλίο, που έρχεται λοιπόν το 1974, ο Skinner, μετά από χρόνια έρευνας, διδασκαλίας και ευρύτερης δράσης, συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της επιστήμης του συμπεριφερισμού. Για την ακρίβεια, γράφει, όπως γράφει και ο ίδιος, αποτελεί την εισαγωγή στη φιλοσοφία του θεμελιώδους συμπεριφερισμού. Μια εκδοχή πολύ διαφορετική από εκείνη του Watson, του μεθοδολογικού συμπεριφερισμού. Ο Watson ερμήνευε τη συμπεριφορά με βάση τις αρχές των αντανακλαστικών. Αντίθετα, ο Skinner, με βάση την επιστημονική έρευνα, δείχνει ότι υπάρχουν δύο είδη συμπεριφοράς. Υπάρχει μεν η προκαλούμενη αντανακλαστική συμπεριφορά που μελέτησε Watson, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της συμπεριφοράς δεν προκαλείται από τα πρώτα ερεθίσματα. Επηρεάζεται όμως, διαμορφώνεται από τις συνεπίες της. Το ερώτημα με το οποίο ξεκινάει το βιβλίο στο πρώτο κεφάλαιο είναι γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Ένα πανάρχιο ερώτημα το οποίο ταλάνισε φιλοσόφους, θεολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες, παιδαγωγούς, δραματουργούς και πάνω απ' όλα τον κοινό άνθρωπο. Να μου επιτραπεί μια ποιητική έκφραση. Στην αχλή του χρόνου, οι αιτίες συμπεριφοράς αναζητήθηκαν σε υπερφυσικές αλλά και φυσικές δυνάμεις. Με κάποιες από αυτές τις αρχαίες δοξασίες να μετασχηματίζονται, να εγχαράσσονται στις γλώσσες μας και εν τέλει να διασώζονται με μια άλλη μορφή σε νεότερες ψυχολογικές ερμηνείες συμπεριφοράς. Με έναν όρο, ο Skinner, με τον όρο μενταλισμό, συμπυκνώνει το κοινό στοιχείο όλων αυτών των δοξασιών, θεωριών και ερμηνειών. Την πεποίθηση ότι η απαρχή της συμπεριφοράς αποτελεί ένας νους με διαφορετική φύση από εκείνη της συμπεριφοράς, ο οποίος νους έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο και τον εγκολπώνει με διάφορους τρόπους και κατόπιν κοινή μέρη του σώματος. Η θέση που διαμορφώθηκε μέσα από την πειραματική και εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς, ότι η συμπεριφορά ενός οργανισμού, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως ολότητα, όχι κατακαιρματισμένος, και ως προϊόν της φυσικής επιλογής, αυτή η συμπεριφορά εξαρτάται από τον ιστορικό του κάθε οργανισμού και τις τρέχουσες συνθήκες μέσα στις οποίες αλληλεπιδρά με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, επενεργώντας αυτό και δεχόμενος τη δική του επίδραση. Αυτή λοιπόν η διαλεκτική σχέση ερχόταν σε αντίθεση με εδρεωμένες θεωρίες και όπως ήταν επόμενο, είχε γύρει ενστάσεις. Πέραν από τις αντίθετες θέσεις, που είναι και κατεγόνιμο και ζωτικό στοιχείο για μια επιστήμη, υπήρχαν και υπάρχουν, όπως αναφέρθηκε, παρανοήσεις και διαστρεβλώσεις που παρουσίαζαν την ανάλυση συμπεριφοράς σαν μια ψυχολογία ερεθίσματος αντίδρασης, που τάχα διαφορούσε για τις σκέψεις και τα συναισθήματα και τάχα διατηρούσε μια μηχανιστική αντίληψη για τη φύση της συμπεριφοράς ώστε να αποδιγετήσει ανθρώπους διαμέσου αμοιβών και ποινών. Ως απάντηση σε όλες αυτές τις παρανοήσεις, ο Skinner εκδίδει το 1974 το βιβλίο αυτό, προσπαθώντας να παρουσιάσει και να αποσαφηνίσει την φιλοσοφία της πειραματικής αλλά και της εφαρμοσμένης επιστήμης του. Παράλληλα, μέσα σε αυτό το έργο, με ελάχιστη αναφορά σε δεδομένα που προκύπτουν από τις έρευνες, βασίζεται κυρίως στις αρχές που έχουν προκύψει μέσα από τις έρευνες, αναλύει με βάση αυτές τις αρχές φαινόμενα συμπεριφοράς που παραδοσιακά στην ψυχολογία και όχι μόνο αποδίδονται συνήθως στη δραστηριότητα του νου, όπως είναι αντίληψη, σκέψη, γνώση, συναισθήματα, η λεκτική συμπεριφορά, η τήρηση κανόνων, η δημιουργική αλλά και η προβληματική συμπεριφορά, τα αίτια τους και πολλά άλλα. Για όσα ακόμα δεν είχαν τεθεί υπό μελέτη από την ανάλυση συμπεριφοράς ή που η ερμηνεία τους είχε περιπλακεί από την πρακτική που κυριαρχούσε στο μενταλισμό και άλλες προσεγγίσεις, επιχείρησε να κάνει εκ νέου ερμηνείες. Ερμηνείες των φαινομένων ή να μεταφράσει τις θέσεις των άλλων προσεγγίσεων σε συμπεριφορικά ισοδύναμα. Αναγνωρίζω ότι και αυτή η νέα εκδοχή, η ερμηνεία, δεν έχει ακόμα τεθεί σε έλεγχο, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι βασίζεται σε αρχές που έχουν προκύψει από την εκτεταμένη έρευνα της συμπεριφοράς ως φυσικό φαινόμενο και όχι ως κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα σε μια μη φυσική διάσταση. Και αυτές οι ερμηνείες έχουν τη δυνατότητα, εν δυνάμει μπορούν να ελεγχθούν. Οι αρχές αυτές αυξάνονται με φιδό, μόνο όταν αποδειχθεί ότι οι υπάρχουσες δεν επαρκούν για να εξηγήσουν μακροπρόθεσμες σχέσεις συμπεριφοράς περιβάλλοντος, σε αντιδιαστολή με τις μενταλιστικές προσεγγίσεις που μπορούν να προσθέτουν συνεχώς καινούργιες αρχές. Ένα επιπλέον όφελος, πέραν από αυτά που αναφέρουμε για τον επιστήμονα,
έχει να κάνει ότι υπάρχει δυνατότητα για καλύτερη κατανόηση και πρακτικές αλλαγές συμπεριφορά και για τον απλό αναγνώστη, μιας και επισημαίνει το ρόλο της αλληλεπίδρασης συμπεριφοράς με το περιβάλλον και τις αλλαγές που κάποιος μπορεί να ασκήσει σε αυτό που θα επηρεάσουν κατόπιν τη δική του συμπεριφορά. Αντίθετα με καθιερωμένες προσεγγίσεις που εστιάζουν στην αλλαγή σε υποθετικά μέρη του νου ή του ψυχισμού. Χιλιάδες μίλια μακριά, στα νοτιοανατολικά σύνορα της Γυραιάς Υπήρου, το βιβλίο αυτό, όπως και πολλά άλλα έργα του, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας στην ανάλυση συμπεριφοράς, παρέμειναν για δεκαετίες προσβάσιμες σε εμάς Έλληνες αναγνώστες, φοιτητές και αποφοίτες ψυχολογίας, μόνο στην αγγλική γλώσσα, όπως αναφέρθηκε. Η απόδοση του περισυμπεριφορισμού στα ελληνικά είχε βέβαια και τις κρυφές προκλήσεις για τους μεταφραστές, τόσο εξαιτίας της ευθύνης για τη μετάφραση ενός βιβλίου που γεννά θεμελιώδεις βελτιώσεις στις αλλαγές. Θεμελιώδης βελτίωση στις ζωές των αναγνωστών του, όσο και για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις μετάφρασης του λόγου του Σκίνερ, που εκ πρώτης όψεως φαντάζει απλός, αλλά είναι ιδιαίτερα λεπτός και ενίοτε αφαιρετικός. Επομένως, δεν είναι περίεργο που δεν είχε μεταφραστεί στη γλώσσα μας το έργο ενός από τους πιο γνωστούς ψυχολόγους. Πέρα από πειραματικός ψυχολόγος και αναλυτής συμπεριφοράς, ήταν μύστης της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του θεάτρου. Επομένως, πολλά από τα παραδείγματα που φέρνει για ως ανάλυση λεκτικής συμπεριφοράς και σχετικών ψυχολογικών φαινομένων δεν θα είχαν την ίδια επίδραση στους ελληνόφωνους αναγνώστες, αν τα μεταφράζαμε αυτολεξί. Έπρεπε λοιπόν αρκετές φορές να αντικατασταθούν με αντίστοιχα παραδείγματα των ίδιων διαδικασιών που θα βγάζαν νόημα για τους Έλληνες αναγνώστες. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρχε μια λεπτή ηρωνία στο λόγο του που έπρεπε κάπως να τονιστεί, γιατί υπήρχε κίνδυνος ότι αν το παρουσιάζαμε ως κυριολεξία θα φαινόταν ότι πρεσβεύει κάτι διαφορετικό από αυτό που πρέσβευε. Πέραν αυτού υπήρχε ο κίνδυνος που ανέφερε και ως μέλλον, ότι ο όρος, για παράδειγμα, response, αν αποδοθεί μονοσήμαντα, πολλές φορές είχε αποδοθεί σε άλλα βιβλία, όχι αυτά που έχουμε μεταφράσει, αλλά σε βιβλία που παρουσίαζαν διάφορες προσεγγίσεις, παρουσιάζονταν ο όρος σαν αντίδραση. Ενώ δεν αφορά μόνο αυτό. Επομένως, επειδή αυτός ο όρος υπάρχει αρκετά μέσα σε αυτό το βιβλίο, θα φαίνονταν σαν να μιλάμε πλέον για προκαλούμενη συμπεριφορά, ενώ μιλάει και για συντελεστική ή μόνο για συντελεστική συμπεριφορά. Άλλη δυσκολία έγκυται στο ότι αν κάποιος, αυτό που αναφέρθηκε κιόλας, ότι αν κάποιος αναγνώστης δεν είναι εξοικειωμένος με βασικές πτυχές μεθοδολογία και στις αρχές ανάλυσης περιφοράς, μπορεί κάποιες λακωνικές εκφράσεις και αφαιρετικές θέσεις του Σκίνερ να μην είχαν τις ίδιες επιδράσεις. Επομένως, πρέπει να αποδοθούν κάπως πιο αναλυτικά, με να γίνουν κάποιες απαραίτητες προσθήκες. Για όλους αυτούς τους λόγους, νιώσαμε πολύ έντονα την ανάγκη να βρούμε λύσεις, αλλά και νιώσαμε πολύ έντονα και σε βάθος το νόημα ενός γνωστού ιταλικού ρητού για τους μεταφραστές. Traduttore, traditore, μεταφραστή προδότη. Για το οποίο ο ίδιος ο Σκίνερ μας έδινε μια παρηγορητική απάντηση. Μια μετάφραση μπορεί καλύτερα να οριστεί ως εκείνο το λεκτικό ερέθισμα που έχει την ίδια επίδραση με το πρωτότυπο ή όσο το δυνατόν παρόμοια επίδραση με αυτό, σε μια διαφορετική λεκτική κοινότητα. Έπρεπε λοιπόν να διαμορφώσουμε στην ελληνική απόδοση εκείνες τις περιβαλλοντικές συνθήκες, δηλαδή τα σύνθετα λεκτικά ερεθίσματα, που θα είχαν στον ελληνόφωνο αναγνώστη ως το δυνατόν την ίδια επίδραση με αυτή που είχε στον αγγλόφωνο ομόλογό του ο λόγος του Σκίνερ, χωρίς να υπάρξει ούτε καν η παραμικρή απόκληση από το θεωρητικό πλαίσιο του πρωτότυπου. Σε μερικές υποσημειώσεις χρειάστηκε να αναφέρουμε το πρωτότυπο κείμενο, όπως παραδείγματα σε αναφορές στη λεκτική συμπεριφορά. Σε άλλες υποσημειώσεις προσθέσαμε βιογραφικά στοιχεία για ιστορικές προσωπικότητες, στις οποίες γίνεται αναφορά στο κείμενο, όπως για φιλοσόφους, πολιτικούς, επιστήμονες. Ως προς τις αναφορές σε κείμενα λογοτεχνίας ή θεατρικά, αναζητήσαμε τις ήδη υπάρχουσες μεταφράσεις του στα ελληνικά και αυτές αναφέρονται όπου κατέστη δυνατόν να τις εντοπίσουμε. Τέλος, μια μικρή προδοσία απέναντι στο Σκίνερ είναι ότι για διάφορα αποσπάσματα και κείμενα στα οποία παραθέτει από μεταλλιστικές έννοιες, από συγγραφείς που γράφουν μεταλλιστικές έννοιες, επιχειρηματολογεί ενάντια στις πρακτικές και δεν αναφέρει τα ονόματά τους. Έτσι, προσπαθήσαμε εμείς να βρούμε ποια ήταν τα άρθρα αυτά, τα βιβλία τα συγκεκριμένα. Με τη δυνατότητα που μας παρέχει το διαδίκτυο, ίσως για κάποια από αυτά ήταν πιο εύκολο να τα εντοπίσουμε. Η ίδια όμως η διαδικασία της μετάφρασης δεν αφορούσε μόνο στο να αποδώσουμε ένα κείμενο σε μια άλλη γλώσσα και να βρούμε τα ισοδύναμα σε εκφράσεις. Λέξη προς λέξη, πρόταση προς πρόταση, κεφάλαιο και κεφάλαιο, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο κ. Μέλλον, εξετάζεται αν ακούγεται σωστά, με φυσικό τρόπο, τόσο για τον Έλληνα αναγνώστη, όσο και για τον αναλυτή συμπεριφοράς. Κάτι το οποίο απαιτούσε παραπάνω χρόνο. Τέλος, ενισχυτικό γεγονός για μας δεν ήταν μόνο η έκδοση του βιβλίου στη γλώσσα μας, αλλά και την ανατροφοδότηση από τους αναγνώστες ότι πράγματι ήταν βοηθητικό.
πέραν από την ίδια την καθαυτή αξία του ως έργου. Κλείνοντας, θα ήθελα να με επιτραπεί πολύ σύντομα να αναφέρω την προσωπική μου εμπειρία σε σχέση με το βιβλίο αυτό. Πριν από 20 χρόνια, στο Ρέθυμνο, χρειάστηκε στα πλαίσια μιας προσθετικής εργασίας σε επιλεγόμενο μαθήματος να μεταφράσω να προσθέσω ένα κεφάλαιο του βιβλίου το 11ο, αυτός και οι άλλοι. Όχι σε δικό σας μάθημα, ήταν σε μάθημα ενός καθηγητή, ο οποίος ήταν μάλιστα ενάντιος στο Σκίνερ και δεν είχα ούτε την μακρόχρονη ελεπίδραση με οποιοδήποτε έργο ανάλυσης συμπεριφοράς, ούτε με την ορολογία, ούτε με τις θέσεις, αλλά ούτε καν με τα 11 προηγούμενα κεφάλαια του βιβλίου, στο οποίο αναλύονται, επεξηγούνται κάποιες έννοιες. Ευτυχώς, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισα τότε, γιατί πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβεις και να μεταφράσεις ένα κεφάλαιο που αναλύει τόσο σύνθετα φαινόμενα χωρίς να έχεις τις βάσεις, το έργο αυτό δεν κατέστη αποτελεπτικό ερέθισμα. Δεν έγινε αρνητικός ενισχυτής για την ενασχόληση με την ανάλυση συμπεριφοράς και τη μετάφραση του Σκίνερ. Μόλις ένα χρόνο μετά, στα πλαίσια των μαθημάτων μας, ο καθηγητής ρύθμισε κατάλληλα τις συνθήκες για την επαφή μας με το θεμελιώδη συμπεριφορισμό και την πειραματική ανάλυση συμπεριφοράς. Και έτσι, με την πάροδο των χρόνων και την μακροπρόθεσμη αλληλεπίδραση με την επιστήμη αυτή και την έκδοση του βιβλίου Ψυχολογία Συμπεριφοράς, η διαδικασία η μετάφραση ήταν πολύ διαφορετική. Συνήθως δίνεται η ευχή καλοτάξιδο για το έργο σε έναν συγγραφέα μετά την κυκλοφορία του. Τολμώ να πω ότι ακόμα και η μετάφραση, αλλά ακόμη περισσότερο η ανάγνωση και η μελέτη του μπορεί να αποτελέσει ένα ταξίδι. Γι' αυτό το λόγο εύχομαι στους μελλοντικούς αναγνώστες του καλό ταξίδι. Και ευχαριστούμε.